λαϊκή συσπήρωση συμπαραστέκεται στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής για να έχουν προκοπή, για να έχουν ανάπτυξη τέτοια που να καλύπτει τις δικές τις ανάγκες. Η λαϊκή συσπήρωση σήμερα μαζί με τους κατοίκους πολλές φορές έχει φέρει τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν πολλά σε λίγους και βεβαίως για τις λαϊκές ανάγκες δεν δίνουν φράγκο τσακιστό. Αυτός ο αγώνας πρέπει να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική για να έχει θετική έκβαση. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε δίπλα στους κατοίκους. Σε έναν τόπο υψηλής παραγωγικότητας, όπου το μεγάλο κατασκευαστικό και τουριστικό κεφάλαιο, αγνοώντας τις ανάγκες του λαού, έστησαν ένα μεγάλο φαραωνικό έργο για να καλύψουν τα συμφέροντά τους και τα κέρδη τους. Αλλά την ίδια στιγμή όμως, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνούνται να βάλουν το χέρι στη τσέπη, διεκδικώντας οι κάτοικοι το δικαίωμα στη ζωή. Το ΚΚΕ θα στέκεται στο πλευρό τους, διεκδικώντας όλα όσα πραγματικά τους ανήκουν. Είναι σήμερα εδώ όλη η τοπική κοινωνία του Δήμου Ινώα Πεδιάδας με τη συμπαράσταση και των όμορων δήμων για να διεκδικήσουμε την αναζωογόνηση του τόπου, να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και αυτή που έχουμε χάσει και αυτή που θέλουμε να ζήσουμε. Διεκδικούμε την ανασυγκρότηση της περιοχής από τους σεισμούς. Διεκδικούμε μερίδιο και συμμετοχή στην ανάπτυξη που υπόσχεται το αεροδρόμιο. Διεκδικούμε αποφάσεις και άμεσες λύσεις για τα επίγοντα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Διεκδικούμε την καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις. Αποξένωσαν τους ανθρώπους από τις περιουσίες τους, έχασαν το εισόδημά τους 3, 4 και 5 χρόνια και δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις. Επιτέλους, η κυβέρνηση ας ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής, ας ανταποκριθεί τουλάχιστον στις υποχρεώσεις της. Έχουμε αποκαταστήσει ένα διάβλο επικοινωνίας με ορισμένους μόνο υπουργούς, αλλά το τείχος με άλλους είναι ανυπέρβλητο. Το Υπουργείο Υποδομών, που είναι αρμόδιο για το αεροδρόμιο και την οργανική του σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή, δυστυχώς αδιαφορεί, κοφεύει και μας τρολάρει. Έναντι του φακέλου των 31 εκατομμυρίων που υποβάλαμε για τα απολύτως αναγκαία έργα που χρειάζονται, μας πρόσφερε 200.000, οποία ντροπή και μόνο που εξτόμησε αυτήν την πρόταση. Θέλουμε σήμερα με την προειδοποιητική κινητοποίηση να ενεργοποιήσουμε τα ανακλαστικά της κυβέρνησης αν υπάρχουν και βέβαια εάν δεν έχουμε ανταπόκριση το επόμενο διάστημα στα αιτήματά μας, στα βασικά τουλάχιστον αιτήματα, το Σεπτέμβριο συνεχίζουμε δυναμικά. Όλοι όσοι έχουν υποχρέωση σε αυτόν τον τόπο, κυβέρνηση και βέβαια η παραχωρησιούχος εταιρεία, πρέπει να την εκπληρώσουν. Δεν γίνεται να έχουμε μια μεγάλη καταστροφή και ένα νέο μεγάλο έργο και τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να διαιωνίζονται. Προχωρούμε στον αγώνα μας, διεκδικούμε ενωμένοι και θα πετύχουμε.